για πρώτη φορά καθιερώθηκε ο υποχρεωτικός προσεσμικός έλεγχος όλων των δημόσιων εταιρείων της χώρας. Όπως ξέρετε, το 2002 είχε θεσπιστεί μια αντίστοιχη διαδικασία, αλλά δεν ήταν υποχρεωτική. Τα αποτελέσματα από το 2002 μέχρι το 2023 ήταν πενιχρά όσον αφορά την διαδικασία των ελέγχων. Και με τον κύριο Πρωθυπουργό, ο έλεγχος αυτός γίνεται πλέον με ΦΕΚ και υπουργικές αποφάσεις υποχρεωτικός. Γίνεται σε νέα βάση, με ψηφιακό τρόπο, με υποβολή στη βάση δεδομένων του οργανισμού όλων των στοιχείων. Και αυτή τη στιγμή έχουν εξασφαλιστεί οι πιστώσεις, έχουν γίνει τα πρώτα βήματα και έχουμε αρχίσει ουσιαστικά και την εκπαίδευση των μηχανικών, 2.000 περίπου μηχανικοί θα πάρουν μέρος στους ελέγχους. Πρέπει να περατωθεί ο έλεγχος μέσα σε ένα χρόνο με τον Πρωθυπουργό. Συνεπώς έχουμε να κάνουμε με μετρήσιμα αποτελέσματα και επαναλαμβάνω αφορά ο έλεγχος σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας με προτεραιότητα στα σχολεία και στα νοσοκομεία και ευελπιστούμε στη συνέχεια ότι ο έλεγχος αυτός θα επεκταθεί και στα ιδιωτικά κτίρια όλη της χώρας. Και τι θα γίνει, συγγνώμη, με τα αποτελέσματα των ελέγχων, γιατί πιθανόν να είναι αποκαρδιωτικά κάποια. Κοιτάξτε, είναι καλύτερα να ξέρουμε με τι έχουμε να κάνουμε, ποια είναι η κατάσταση των κτιρίων, παρά να κρύβουμε το πρόβλημα κάτω από το χαλί. Έχουν ήδη τροπολογηθεί διαδικασίες με υπουργούς, οι οποίοι προετοιμάζονται έτσι ώστε να δούνε από πού μπορούμε να αντλήσουμε τα αντίστοιχα κονδύλια, έτσι ώστε μόλις περατωθεί ο έλεγχος να επέμβουμε με μια διαδικασία η οποία είναι πολύπλοκη βέβαια. Πρώτα θα επέμβουμε στα κτίρια τα οποία είναι κρίσιμες υπηρεσίες. Εδώ γίνεται ένα πρόβλημα εάν μπορούμε να επέμβουμε στα κτίρια ή αν πρέπει να πάμε σε καινούργια κτίρια. Αλλά αυτό δεν το ξέρουμε τώρα, πρέπει να το ξέρουμε. Δηλαδή ο υποχρεωτικός έλεγχος είναι μια καινοτόμος διαδικασία η οποία πρώτη φορά εφαρμόζεται στη χώρα και η οποία θα μας καταδείξει ακριβώς το πού έχουμε πρόβλημα και ώστε να μπορέσουμε να μειώσουμε την τροτότητα των κτιρίων σε εθνικό επίπεδο.